Περιφέρειας φτάνει σε όλη τη χώρα. Η συγκλονιστική σας παρουσία στέλνει το μήνυμα σε αυτούς που εδώ και χρόνια κάνουν πως δεν ακούν, σε αυτούς που άφησαν την πόλη μας και τον ομό να μαραζώσει. Λαέ της Φλόρινας, λαέ της Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα δίνεις τη μάχη για το αυτονόητο, που ελαίω κρίσης κάτι το έχουν κάνει πολυτέλεια. Αυτονόητο δεν είναι λοιπόν σε θερμοκρασίες του μείον 25 και μείον 30 να πληρώνουμε φθηνότερο πετρέλαιο. Αυτονόητο δεν είναι να έχει τρένο μια αθλητική περιοχή της περιφέρειας με τέτοιες τελικές συνθήκες. Αυτονόητο δεν είναι να έχει πανεπιστήμιο μια πόλη της περιφέρειας που δεν έχει και τους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, το πετρέλαιο είναι πανάκριβο, το τρένο μας το κόψανε, το μέλλον του Πανεπιστημίου είναι πιο αβέβαιο από ποτέ. Η ανεργία, η εξαθλίωση, η φτώχεια και η απογοήτευση διαλύουν την κοινωνία. Κάθε έννοια κοινωνικού κράτους έχει ξεθεμελιωθεί. Από τη μεριά μας, ως φοιτητές, ως νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, βλέποντας αυτή την κατάσταση, παίρνουμε θέση. Συμμετέχουμε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιδρούμε και παρεμβαίνουμε. Πιστεύουμε ότι η παιδεία μπορεί και οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο, να αποτελέσει την επένδυση για την έξοδο από την κρίση, το βοχλό για την ανάπτυξη. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία 2 χρόνια η παιδεία έχει στοχοποιηθεί. Οι περικοπές στα κονδύλια της τάξης του 30%, οι συγχωνεύσεις στα σχολεία, οι τεράστιες ελλείψεις σε βιβλία και υλικοτεχνική υποδομή, τα τεράστια κενά, οι ελάχιστοι διορισμοί για αποσπάσεις εκπαιδευτικών, την κατάργηση του ασύλου, η αντιδημοκρατική δομή της διοίκησης στα πανεπιστήμια και τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά συνθέτουν το μαύρο τοπίο της συνολικής υποβάθμισης της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Την ίδια ώρα στη Φλόρινα έχουμε το τεράστιο εμφυλιακό ζήτημα. Με ένα πανεπιστήμιο χωρίς αίθουσες, χωρίς εργαστήρια, χωρίς εστίες για τη στέγαση των φοιτητών. Στη λέσχη σύγκρισης από φέτος τρώνε μόνο δωρεάν 500 από τους 2.000 και διαιτητές. Όλοι οι υπόλοιποι δίνουν 3.20 για γεύματα κάγκης της ποιότητας. Και 1.30 το πήγαινε έλα στο πανεπιστήμιο για 2 χιλιόμετρα, αν είναι δυνατόν. Φίλες και φίλοι συναγωνιστές, το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τους βασικούς οικονομικούς πνεύμονες της πόλης. Με την πολιτική του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο μας σβήνει χρόνο με τον χρόνο, αργοπεθαίνει. Η υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με τα τεράστια έξοδα σε ενίκεια για τη στέγαση των τμήματων στην Κοζάνη φέρνουν το ΑΕΗ όλο και πιο κοντά στο θάνατο. Πείτε μου λοιπόν, ποια λαϊκή οικογένεια με τέτοια κρίση θα στείλει το παιδί της να σπουδάσει στη Φλόρινα χωρίς εστίες, χωρίς δωρεάν σύντηση, χωρίς τρένο, με πανάκριβο πετρέλαιο και αστική μετακίνηση. Φλόρινα χωρίς φοιτητές δεν είναι Φλόρινα και το γνωρίζουν όλοι αυτό. Μα καταρρεύσει η οικονομία της πόλης και το ΤΕΗ είναι ήδη ένα βήμα πριν το κλείσιμο. Οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την επιβίωση των ιδρυμάτων, ώστε να προσφέρουν αξιοπρεπή φοιτηση, μέρημνα και δυνατά πτυχία. Όλα αυτά μέσα από τη συνεργασία, τη λογική της φιλοξενίας και της διασύνδεσης πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας. Ελπίζουμε η σημερινή συγκέντρωση να βγει στην ανάγκη τα πράγματα. Να στείλει το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία, τόσο εδώ στη Φλόρινα, που έχει τεράστιες ευθύνες, όσο και στα Υπουργεία, για να διαπαιδεί κάποιος επιτέλους για εμάς τα νιάτα, το μέλλον αυτής της χώρας, αλλά και για την επαρχία, τις ακριτικές πόλεις και το λαό τους. Καλούμε λοιπόν σε περαιτέρω δράσεις. Γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και διεκδικούμε αυτά που μας στερήσανε. Στο σημείο που φτάσαμε, ο αγώνας, ο μαζικός, ουσιαστικός αγώνας του λαού, των φοιτητών, της εργατιάς, αποτελεί μονόδρομο. Στην κρίση του συστήματος δίνουμε εμείς την απάντηση για δημοκρατία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματική δημόσια δωρεάν παιδεία. Σας ευχαριστώ.